ένα ακόμη BB την Bobby την Tube. Τι κάνετε, πώς ήταν η εβδομάδα αυτή για σας, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακό σας που μας έχει πολύ ωραίο καιρό? Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ με ένα βίντεο που εσείς μου ζητήσατε με τα αναπτυξιακά άλματα των παιδιών. Στην αρχή που μου το είχατε ζητήσει ήμουν λίγο διστακτική, γιατί ήταν ένα θέμα το οποίο δεν το γνώριζα επαρκώς ώστε να κάνω βίντεο. Όμως το τελευταίο διάστημα η Λουδούλα μου άρχισε να έχει περίεργες συμπεριφορές που δεν τις είχε πριν. Και έτσι κάθισα να διαβάσω για τα αναπτυξιακά άλματα, μήπως είναι κάτι τέτοιο αυτό που της συμβαίνει, και όντως ήταν αναπτυξιακό άλμα, είχε αλλάξει πάρα πολύ η συμπεριφορά της. Και από τη στιγμή που διάβασα αυτά τα άρθρα και ενημερώθηκα για το παιδί, άρχισα να βλέπω τα πράγματα πολύ πολύ διαφορετικά αυτή την περίοδο που έχει γκρίνια, γιατί μπορώ να καταλάβω τι αισθάνεται, πώς νιώθει και να τη βοηθήσω. Ενώ πριν τα διαβάσουμε αυτά, πριν μάθουμε για τα αναπτυξιακά άλματα, μας φαίνεται ότι το παιδί μας κάτι έχει πάθει, ότι έχει βγει από το πρόγραμμά του, ότι εκεί που είχα ένα ήσυχο χαμογελαστό παιδί, ξαφνικά έχω ένα παιδί που συνέχεια έχει νεύρα. Τι συμβαίνει, αγχώνεσαι και εσύ, νευριάζεις και εσύ, μα γιατί βρε καλό μου, μα γιατί βρε χρυσό μου, δεν ηρεμεί με τίποτα. Ώσπου να διαβάσεις και μετά καταλαβαίνεις και διαχειρίζεσαι πάρα πολύ καλύτερα αυτές τις περιόδους των αναπτυξιακών αλμάτων. Αλλά να μην τα πολυλογώ, πάμε κατευθείαν στο βίντεο. Αρχικά να πούμε τι είναι τα αναπτυξιακά άλματα. Τα αναπτυξιακά άλματα είναι αλλαγές που συμβαίνουν τόσο στα εσωτερικά όργανα του παιδιού, στον εγκέφαλο, όσο και εξωτερικά. Μεγαλώνει η περίμετρος της κεφαλής τους και διαφοροποιείται και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους. Τα αναπτυξιακά άλματα υπάρχουν καταγεγραμμένα μέχρι το δεύτερο έτος της ηλικίας. Εννοείται πως και μετά από το δεύτερο έτος υπάρχουν τεράστια αναπτυξιακά άλματα στο παιδί, όμως μέχρι τότε είναι τα επίσημα καταγεγραμμένα αναπτυξιακά άλματα. Και είναι τρεις φάσεις του αναπτυξιακού άλματος. Αρχικά να πω ότι υπάρχουν καταγεγραμμένες 10 εβδομάδες αναπτυξιακών αλμάτων, όμως αυτές είναι η εβδομάδα της έξαρσης, η εβδομάδα που τότε θα δούμε στο παιδί την πολύ 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 μεγάλη συμπεριφορά. Όμως ολόκληρο το αναπτυξιακό άλμα δεν διαρκεί μόνο αυτή την εβδομάδα, είναι και από την προηγούμενη λίγο. Απλά αυτές τις συγκεκριμένες εβδομάδες βλέπουμε τη διαφορετική συμπεριφορά στο παιδί. Λοιπόν, τα αναπτυξιακά άλματα χωρίζονται σε τρεις φάσεις. Είναι η έξαρση. Είναι η φάση που θα δούμε στο παιδί μας την περίεργη συμπεριφορά, που συνήθως έχει προσκόλληση στη μαμά ή το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, ή θα θέλει συνέχεια αγκαλιά ή δεν θα θέλει καθόλου. Η Λίτα τώρα, εμένα, ας πούμε, που είναι στην 26η εβδομάδα, που είναι ένα αναπτυξιακό άλμα, θα σας πω μετά τις εβδομάδες, αναλυτικότερα, δεν θέλει καθόλου αγκαλιά. Θέλει να κάθεται κάτω, να είμαι δίπλα της βέβαια, αλλά να τα κάνει όλα μόνη. Θέλει να μην την κρατάω αγκαλιά, να της δίνω το γάλα της, θέλει να το πίνει στη κούνια ή εκεί που παίζει. Γενικότερα στην έξαρση βλέπουμε συμπεριφορές το παιδάκι μας δεν τις είχαν πριν. Μπορεί να είναι πάρα πολύ ανήσυχα, νευρικά, να κλαίνε συνέχεια χωρίς κάποιον προφανή λόγο. Είναι αυτό που λέμε, τους φταίνε τα πάντα. Η επόμενη εβδομάδα είναι η εβδομάδα της ύφεσης, όπου εκεί το παιδάκι αρχίζει να ηρεμεί σιγά σιγά, να χαλαρώνει και να επανέρχεται στους ρυθμούς του, στο παιδάκι που γνωρίσαμε και πριν. Και στο τέλος είναι η αφομοίωση, ο οργανισμός του έχει αφομοιώσει όλες τις νέες δεξιότητες και είναι έτοιμο να τις πραγματοποιήσει, να κάνει αυτά που έχει μάθει, σε εισαγωγικά. Έχει μάθει. Να πω ότι να μην αγχώνεστε στο τέλος του κάθε αναπτυξιακού άλματος, το παιδί πρέπει να έχει τις τάδε ιδιότητες και άμα δεν τις έχει, όχι Παναγία μου, τι έγινε. Το παιδί μπορεί να έχει πάρει τις βάσεις για να αναπτύξει αυτές τις δεξιότητες και να τις αναπτύξει αργότερα. Ωραία, ωραία. Από τις εβδομάδες που συμβαίνουν τα αναπτυξιακά άλματα, θέλω να σας πω πώς τα μετράμε. Το αναπτυξιακό μας άλμα δεν το μετράμε όταν φτάσει στη 16η εβδομάδα π.χ. από την ημερομηνία που γεννήθηκε το παιδί. Μετράμε από την ημερομηνία πιθανού τοκετού. Την ημερομηνία που όσο ήμασταν έγκες πιστεύαμε πάνω κάτω ότι θα γεννήσουμε. Ας πούμε η δικιά μου ήταν 8 Σεπτεμβρίου, αλλά η Λίδα είχε γεννηθεί 4 Σεπτεμβρίου. Οπότε εγώ τις εβδομάδες των αναπτυξιακών αλμάτων πρέπει να τις μετράω με την ημερομηνία 8 Σεπτεμβρίου. Και θα σας πω αμέσως γιατί. Ένα παιδάκι που ήταν να γεννηθεί 8 Σεπτεμβρίου σαν τη Λίδα και γεννήθηκε όντως 8 Σεπτεμβρίου. Με ένα άλλο παιδάκι που ήταν να γεννηθεί 8 Σεπτεμβρίου, αλλά γεννήθηκε 10 Ιουλίου, είναι προωράκι, έχουν μεγάλη διαφορά τη στιγμή της γέννησής τους. Δηλαδή, ο εγκέφαλος και τα όργανα από το παιδάκι που γεννήθηκε προώρο δεν έχουν αναπτυχθεί αρκετά μέσα στην κλίτσα της μανούλας όσο το παιδάκι που γεννήθηκε τελειόμηνο και κανονικά στην ημερομηνία του και τούτου. Οπότε, όταν αυτά τα παιδάκια φτάσουν από την ημερομηνία γέννησής τους στη 16η, 18η εβδομάδα π.χ., θα έχουν σημαντικές διαφορές. Αρκετά το ένα, αρχικά το ένα παιδάκι μπορεί να είναι και στη θερμοκοιτίδα, ενώ το άλλο
έχει πάει στο σπίτι του με τους γονείς του, βλέπει πράγματα γύρω του, ακούει φωνούλες, οπότε διαμορφώνεται διαφορετικά ο εγκέφαλος και γι' αυτό μετράμε από την πιθανή ημερομηνία του κετού για όλα τα παιδάκια και για τα τελειόμηνα, γιατί λίγα είναι τελειόμηνο παιδάκι, 4 ημέρες νωρίτερα μόνο. Όμως μετράμε το 8, πιθανή ημερομηνία του κετού. Και για τα τελειόμηνα λοιπόν, και για τα διδυμάκια και εννοείται και για τα προωράκια, για να έχουν μια κοινή πορεία ανάπτυξης και για να είναι ομοιόμορφα. Διαφορετικά, όπως είπα, θα έχουν σημαντικές αλλαγές. Λοιπόν, αυτές οι εβδομάδες τώρα είναι η 5η, η 9η, η 12η, η 19η, η 26η, η 37η, η 46η, η 55η, η 64η και η 75η, δηλαδή είναι 10 εβδομάδες αλμάτων μέχρι τα 2 έτη. Πριν σας αναλύσω τις εβδομάδες αλμάτων και τι συμβαίνει στην κάθε μία από αυτές, γιατί θα σας το πω και αυτό, θέλω να σας πω για το άγχος του αποχωρισμού, το οποίο δεν αποτελεί αναπτυξιακό άλμα, όμως έχει όλα τα, πώς να το πω, όλα τα χαρακτηριστικά του αναπτυξιακού άλματος. Το άγχος του αποχωρισμού, όσοι είναι παιδαγωγοί, το γνωρίζουν από τα βιβλία τους, είναι κάτι που θεωρώ αγχώνει τους γονείς, εμένα τουλάχιστον με αγχώνει. Το άγχος του αποχωρισμού και το άγχος του ξένου είναι τα δύο πράγματα που με αγχώνουν περισσότερο. Για το άγχος του αποχωρισμού, τι παθαίνει? Το μωράκι παθαίνει μια προσκόλληση στη μαμά. Και κάθε φορά που πήγαινα εγώ στο παιδί, δεν ρωτούσα πότε θα το πάθει, πότε θα το πάθει. Γιατί είναι πολύ τρομακτική αυτή η προσκόλληση. Όχι τρομακτική, είναι μια πολύ πολύ μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή, εγώ που φρόντιζα παιδάκια και τα έβλεπα στην περίοδο που πάθαιναν το άγχος του αποχωρισμού, ήταν πολύ αλλαγμένη η συμπεριφορά τους και η ψυχολογία τους. Θα σας πω αμέσως όμως τι είναι, γιατί λέω πράγματα χωρίς να έχω εξηγεί. Οπότε, τι είναι το άγχος του αποχωρισμού και πότε συμβαίνει? Συμβαίνει γύρω στις 29 με 30 εβδομάδες από την πιθανή ημερομηνία του κετού του παιδιού. Και είναι μια προσκόλληση στη μητέρα. Αλλά γιατί συμβαίνει αυτή η προσκόλληση? Γιατί τότε, σε εκείνη ακριβώς την περίοδο, το παιδί συνειδητοποιεί ότι δεν είναι ένα με τη μητέρα, αλλά είναι δύο διαφορετικές οντότητες, είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Μπορεί να μην το γνωρίζετε αυτό, και δεν το γνώριζα κι εγώ μέχρι να κάνω μαθήματα ανώδυνου το κετού, αλλά τα παιδάκια μας, επειδή περνάνε πάρα πολύ μεγάλο μέρος από τη ζωή τους στην κυλίτσα της μαμάς, να είναι ένα με τη μαμά, να ακούνε την καρδούλα της, να πηγαίνουν όπου πηγαίνει η μαμά, ακόμα και όταν γεννιούνται, θεωρούν ότι με τη μαμά τους είναι ένα πράγμα. Είναι το ένα και το αυτό. Εγώ αυτό το είχα μάθει όταν είχα ρωτήσει στην Μέα που μας έκανε μαθήματα ανώδυνου του κετού και λέω εντάξει, εμείς το παιδί μας το αγαπάμε, εννοείται παιδί μας είναι, πώς θα ξέρουμε αν μας αγαπάει αυτό? Και μου λέει αυτό, νομίζει αρχικά ότι είσαστε ένα, δεν καταλαβαίνει καν ότι είσαστε δύο διαφορετικά πράγματα. Οπότε τότε, 29 με 30 εβδομάδες, το παιδί καταλαβαίνει ότι είμαστε δύο διαφορετικές οντότητες. Είναι σαν να διαταράσσεται το σύμπαν του, τρομάζει πάρα πολύ. Άμα μας χάνει από τα μάτια του, θεωρεί ότι πάει, χαθήκαμε, δεν θα γυρίσουμε ποτέ, δεν θα μας ξαναδεί, τελείωσε, αυτό ήτανε. Οπότε παθαίνει κρίσεις, παθαίνει ιστερίες να το πω. Και αντιδρά έτσι πάρα πολύ, πάρα πολύ διαφορετικά από ό,τι το έχουμε συνηθίσει. Ίσως όμως να κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο με το άγχος του αποχωρισμού και τα είδη της προσκόλλησης που μπορεί να αναπτύξει ένα παιδί στη ζωή του και εκείνη την περίοδο αργότερα. Απλά αυτό ήταν μια σύνοψη με το άγχος του αποχωρισμού, γιατί μοιάζει με αναπτυξιακό άλμα, όμως δεν είναι, γιατί δεν ακολουθείται από νοητικές αλλαγές. Τώρα να πούμε αναλυτικά τι συμβαίνει την κάθε εβδομάδα αναπτυξιακού άλματος. Πριν όμως σας το πω αυτό, να σας πω πώς αισθάνονται τα παιδάκια σε κάθε αναπτυξιακό άλμα. Γιατί καλά λέμε να αναπτύσσουν κάποιες δεξιότητες και εγώ τώρα μπορεί να πάω να μάθω κιθάρα και μέχρι να μάθω, άντε να αρχωθώ λίγο, μετά να έχω μάθει να μου καίει. Έτσι είναι τα αναπτυξιακά άλματα για τα παιδιά? Όχι. Καμία σχέση. Σε κάθε αναπτυξιακό άλμα, το παιδί μπορεί να αισθάνεται ότι ο κόσμος γύρω του αλλάζει. Παντελώς, δηλαδή εσύ το βράδυ πέφτεις και κοιμάσαι στο κρεβάτι σου, στο σπίτι σου, όλα καλά. Έτσι θα νιώθεις ίσως ενήλικας, το προσαρμόζω, και ξυπνάς το πρωί σε ένα άλλο κρεβάτι, σε ένα άλλο σπίτι. Δεν ξέρεις που είσαι, δεν ξέρεις γιατί είσαι εκεί, τι θα κάνεις τώρα, πώς θα πας στο σπίτι σου. Έτσι αισθάνονται τα παιδιά, εντελώς χαμένα και σαν να βρίσκονται σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, γιατί αλλάζει τόσο πολύ η ματιά με την οποία βλέπουν και αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Λοιπόν, η πρώτη εβδομάδα αναπτυξιακού άλματος είναι η 5η εβδομάδα από την πιθανή ημερομηνία του κετού. Εκεί έχουμε ένα νεογέννητο μωράκι. Δεν περιμένουμε να δούμε κάποια φοβερή αλλαγή στην δραστηριότητά του, να κάνει τούμπες.
Αλλά τι γίνεται στην πέμπτη εβδομάδα, αλλάζουν τα εσωτερικά του όργανα, αλλάζει ο μεταβολισμός του και εδώ το παιδάκι μας αρχίζει να κοιμάται και λιγότερες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Γιατί μέχρι τότε έχουμε ένα μωράκι το οποίο κοιμάται συνέχεια, περίπου 17 με 20 ώρες την ημέρα. Μετά πάμε στην 8η εβδομάδα, που εκεί το παιδί τι κάνει, πάμε στην 5η αρχίζει να κοιμάται λιγότερο. Στην 8η αντιλαμβάνεται και διαχωρίζει την ημέρα από τη νύχτα. Μέχρι τότε ήταν κάτι που δεν μπορούσε να το κάνει αυτό το παιδάκι, δεν καταλάβαινε, όμως τώρα καταλαβαίνει και αντιλαμβάνεται πότε είναι μέρα, πότε είναι νύχτα και αρχίζει να κοιμάται και πιθανόν περισσότερες ώρες τη νύχτα συνεχόμενα. Την 8η εβδομάδα ξεκινάνε τα πρώτα επιφωνήματα, οι πρώτες κραυγούλες από τα παιδάκια μας. Λίγες δειλές, όχι συνεχόμενες, όπως ακούτε τη Λίδα εδώ πέρα συνέχεια να τσιρίζει. Και το άλλο που συμβαίνει είναι ότι αρχίζουν να παρατηρούν τις λεπτομέρειες. Αλλά τις λεπτομέρειες μπορεί να τους δώσεις ένα παιχνίδι, ας πούμε, στρόγγυλο, που στη μέση θα έχει, τι να πω, ένα κόκκινο καβουράκι. Το παιδάκι δεν θα ασχοληθεί καθόλου με το μεγάλο το παιχνίδι το στρόγγυλο, αλλά θα πειράζει συνέχεια και θα κοιτάει το μικρό το καβουράκι στη μέση. Άμα φοράει ένα ζακετάκι με κουμπάκια, το παιδάκι θα πιάνει έτσι, θα πειράζει τα κουμπάκια. Αντιλαμβάνεται περισσότερο τις λεπτομέρειες. Και μετά πάμε στην 12η εβδομάδα του ακουάλματος, όπου εκεί το παιδάκι αρχίζει να συνδέει τα πράγματα γύρω του. Ότι δηλαδή όλα τα πράγματα στον κόσμο γύρω του αποτελούν ένα σύνολο, ένα οργανωμένο σύνολο και δεν αποτελούν πολλά ξεχωριστά μεμονωμένα πραγματάκια που μέχρι τώρα νόμιζε. Και πηγαίνοντας τη 19η εβδομάδα αναπτυξιακών αλμάτων, το παιδάκι μας αρχίζει να καταλαβαίνει περισσότερα για τον κόσμο γύρω του από ότι πριν και έχει και μία προτίμηση στο να του τραγουδάμε. Γενικά στα παιδάκια πάντα αρέσουν τα τραγούδια, να το ξέρετε αυτό. Αλλά ειδικά τότε στη 19η εβδομάδα αναπτυξιακού άλματος, που βλέπετε το παιδάκι σας πάρα πολύ ανήσυχο, πάρα πολύ έτσι να γκρινιάζει, να θέλει καλά να ξέρετε τι θέλει, το να το τραγουδήσετε είναι κάτι το οποίο θα το ανακουφίσει πάρα πολύ από όλη του την ανησυχία. Γιατί θα αρχίζει να αντιλαμβάνετε το ρυθμό, τη μελωδία, προσέχει τα δικά σας τα λογάκια και θα το δείτε ότι μπορεί και το ίδιο να συμμετέχει στο τραγούδι με κραυγούλες. Εγώ το είχα παρατηρήσει αυτό στη Λίδα. Βέβαια τότε δεν ήξερα για τα αναπτυξιακά άλματα, δεν είχα διαβάσει και έλεγα προσπαθεί και αυτή να τραγουδήσει μαζί μου. Τους αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι και μπορεί να, και προσπαθεί να συμμετέχει και το παιδί σε αυτό, στο ότι το τραγουδάτε. Και προχωράμε στην 26η εβδομάδα αναπτυξιακού άλματος, στην οποία τώρα βρίσκεται και η Λίδα μου. Σε αυτή την εβδομάδα, ίσως κατά την άποψή μου, συμβαίνουν οι μεγαλύτερες έως τώρα αλλαγές από όλες τις προηγούμενες εβδομάδες. Δηλαδή, εγώ τώρα παρατήρησα διαφορετική συμπεριφορά σε εβδομάδα αναπτυξιακού άλματος στη Λίδα. Στις προηγούμενες, σκέφτεται, δεν το είχα παρατηρήσει καν, αλλά αυτή η εβδομάδα αλλάζουν τόσο πολλά στον κόσμο του παιδιού, που και η συμπεριφορά του προφανώς θα το δείχνει. Αρχικά, τα παιδάκια αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τις αποστάσεις μεταξύ των αντικειμένων. Μέχρι τώρα δεν καταλάβαινε ότι εγώ είμαι εδώ και η κάμερα είναι εκεί, ότι το κάδρο είναι ακόμα πιο πίσω από την κάμερα, ότι η πόρτα είναι διαγώνια μακριά, είναι λίγο πιο μακριά και από το κάδρο. Δεν το καταλάβαινε, τα βλέπανε, πως βλέπουμε έναν πίνακα, μια ζωγραφιά. Που όλα είναι πάνω στη ζωγραφιά επίπεδα. Τώρα τα παιδάκια μας αντιλαμβάνονται την απόσταση μεταξύ στα αντικείμενα και αυτό ίσως είναι κάτι που τους τρομάζει. Σκέφτεσαι ξαφνικά να βλέπετε μια ζωγραφιά, σήμερα τη βλέπετε να απλώνεται. Είναι πάρα πολύ τρομακτικό να το πω για τα παιδάκια αυτό και είναι κάτι που φυσικά τους ανησυχεί έντονα. Κάτι άλλο που συμβαίνει σε αυτή την εβδομάδα είναι ότι πέρα από την απόσταση μεταξύ των αντικειμένων, το παιδάκι αντιλαμβάνεται και τη θέση του. Πόσο ψηλά είναι, πόσο χαμηλά, αν μπορεί να το φτάσει αυτό. Δηλαδή, εγώ αυτή την εβδομάδα είδα στη Λίδα μία ύφεση στις δραστηριότητες που είχε ήδη κατακτήσει. Ας πούμε, της έχω ένα πιανάκι και ήξερε να απλώσει το χέρι της, να πατήσει το πλήκτρο, να το χτυπήσει, να προσπαθήσει να γυρίσει τη σελίδουλα, γιατί έχει μια σελίδουλα εκεί. Αυτή την εβδομάδα την έχω δει να μην προσπαθεί να το κάνει, επίσης να μην κρατάει τα παιχνίδια της να τα πετάει, ενώ ήξερε να τα κρατάει. Εκεί ίσως αυτό είναι γιατί βλέποντας την απόσταση που έχει από το πιανάκι, να θεωρεί ότι δεν μπορεί να το φτάσει, ότι ίσως είναι λίγο μακριά, δεν το αντιλαμβάνεται πλέον δίπλα της, όπως νόμιζε έως τώρα ότι είναι. Κάτι ακόμα που συμβαίνει σε αυτήν την εβδομάδα είναι ότι τα παιδιά αποκτάνε τη μονιμότητα του αντικειμένου. Δηλαδή ξέρουν ότι εγώ έχω αυτόν τον στυλό που τον βλέπουν, αλλά τον κρύψω από πίσω μου, ο στυλός είναι πίσω μου, δεν έχει εξαφανιστεί, γιατί μέχρι τώρα τα παιδάκια, όταν κάτι χάνεται από το οπτικό τους πεδίο, θεωρούν ότι χάθηκε και θα παρατηρήσετε σε αυτή την εβδομάδα ότι όταν πέφτει κάτι κάτω, τα παιδάκια θα το ακολουθούν με τα μάτια τους, ενώ μέχρι τώρα μπορεί να μην γύριζαν καθόλου να το δουν. Βέβαια,
η μονιμότητα του αντικειμένου είναι κάτι αμφιλεγόμενο στην ψυχολογία. Γιατί λένε ότι τα παιδάκια ίσως να την είχαν κατακτήσει και νωρίτερα, απλά τα πειράματα που θέταν στα παιδάκια για τη μονιμότητα του αντικειμένου να μην ήταν τα κατάλληλα για την ηλικία τους, ώστε να αποδείξουν ότι γνωρίζουν ότι το αντικείμενο βρίσκεται εκεί. Αυτό είναι κάτι εμφυλεγόμενο, ωστόσο σε αυτή την εβδομάδα λέγεται ότι κατακτούν και τη μονιμότητα του αντικειμένου και επίσης μπορούν να συγκρίνουν δύο αντικείμενα μεταξύ τους, ένα μεγάλο αντικείμενο και ένα μικρό, ένα αντικείμενο που πάνω έχει σχέδια με ένα αντικείμενο που δεν έχει, στο μυαλουδάκι τους μπορούν να τα συγκρίνουν. Φυσικά σε εμάς δεν μπορούν να το εκφράσουν. Και προχωράμε στην 37η εβδομάδα αναπτυξιακού άλματος. Σε αυτή την εβδομάδα το παιδάκι μας, μιας και έχει κατακτήσει ήδη το να μπορεί να συγκρίνει τα παιχνίδια του, να βλέπει τις λεπτομέρειες, να τα κρατάει κτλ. Αρχίζει να ασχολείται πάρα πολύ μαζί τους, αρχίζει να ενθουσιάζεται, να παίζει περισσότερη ώρα, να μην τα παρατάει, να μην τα πετάει, να παίζει καλύτερα και πιο οργανωμένα. Γιατί πιο πριν θα το δέχεται δει και εσείς είσαστε μανούλες και έχετε παιδάκι μεγαλύτερο από τις 37 εβδομάδες. Βλέπετε ότι το παιδάκι δεν μπορούσε να ασχοληθεί πάνω από 2-3 λεπτά με κάποιο παιχνίδι. Είναι σαν να διασπόταν η προσοχή του συνέχεια, σαν να το βαριόταν. Αρχίζει σιγά σιγά να μπορεί να ασχολείται περισσότερη ώρα με τα παιχνίδια του και τα βρίσκει εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Και γι' αυτό είναι όσο μπορούμε να του προσφέρουμε και περισσότερα ερεθίσματα, περισσότερα παιχνίδια για να έχει να ασχολείται. Σε αυτή την εβδομάδα αρχίζει το παιδάκι να αναγνωρίζει γνώριμα σε αυτό αντικείμενα και γνώριμα πρόσωπα, πέρα από τη μαμά και τον μπαμπά, εννοείται που τους αναγνωρίζει το παιδάκι από την αρχή. Ίσως πιθανόν να αναγνωρίζει και κάποιους άλλους που βλέπει συνέχεια, δεν ξέρω, τη γιαγιά, την νονά, ποιον βλέπει συνέχεια. Τα άλλα πρόσωπα δεν τα αναγνωρίζει κάθε φορά που τα βλέπει. Όμως από τώρα και στο εξής, τα γνώριμα πρόσωπα, δεν είναι, λέω, ένα άνθρωπο που έχει δει μια φορά στη ζωή του, γνώριμα πρόσωπα που έχει δει αρκετές φορές θα τα αναγνωρίζει. Όπως και γνώριμα αντικείμενα, άμα ένα παιχνίδι που έχει το δει ίδιο σε κάποιο άλλο παιδάκι, δεν θα καταλάβει ότι είναι το ίδιο, θα καταλάβει όμως ότι είναι το παιχνίδι του. Παράμε στην 46η εβδομάδα αναπτυξιακού άλματος. Όπου το παιδάκι μας εκεί αρχίζει να αντιλαμβάνει τις αλληλουχίες των γεγονότων. Δηλαδή, το πρωί έχουμε μια πρωινή ρουτίνα, εγώ με τη Λίδα. Τη σηκώνω από την κούνια, ανοίγουμε το παράθυρο να αριστεί το δωμάτιο, πάμε στο μπάνιο, αλλάζουμε πάνω, φοράμε φόρμες. Σε αυτή την εβδομάδα στη 46η, το παιδί συμπληρώνει αυτή την αλληλουχία που κάνουμε κάθε πρωί στο μυαλουδάκι του και ξέρει ότι αφού η μαμά με σήκωσε και ανοίξαμε το παράθυρο, τώρα θα πάμε και στο μπάνιο και θα αλλάξουμε την πάνα και τις φόρμες. Δηλαδή συνδέει σειρές γεγονότων μεταξύ τους. Και το άλλο που κατακτά αυτή την εβδομάδα είναι να αντιλαμβάνεται και τις συνέπειες των γεγονότων. Ας πούμε ότι αν πετάξω αυτό το παιχνίδι κάτω θα κάνει θόρυβο. Τι άλλο μπορεί να είναι συνέπεια? Αν χτυπήσω την κουδουνίστρα μου θα ακούσω τον ήχο της. Αν χτυπήσω το πλήκτρο από το πιάνο μου θα ακούσω τον ντιν που θα κάνει. Το παιδάκι λοιπόν αντιλαμβάνεται και τις συνέπειες τώρα. Προχωρώντας στην 64η εβδομάδα, το παιδάκι μας αρέσκεται πάρα πολύ στο να βρίσκεται σε εξωτερικό περιβάλλον. Όσες μανούλες βγαίνετε συχνά βόλτες σαν εμένα, θα έχετε παρατηρήσει από πολύ νωρίς ότι το παιδάκι του αρέσει να είναι έξω από το σπίτι, γιατί βλέπει διαφορετικά πράγματα. Ας πούμε, όταν κοιτάμε πάνω στο σπίτι μας, τη βλέπουμε το ταβάνι. Όταν κοιτάμε πάνω όμως έξω, βλέπουμε τον ουρανό. Στην 64η εβδομάδα που το παιδάκι μας έχει αναπτύξει πάρα πολλές αισθήσεις, πάρα πολλές δραστηριότητες στον εαυτό του, απολαμβάνει ακόμα περισσότερο το να βρίσκεται σε εξωτερικό περιβάλλον, παρατηρεί ακόμα περισσότερα πράγματα, του αρέσουν οι ήχοι, τα διαφορετικά χρώματα που βλέπει έξω, οι διαφορετικοί φωτισμοί, γιατί μέσα στο σπίτι πάνω κάτω υπάρχει μια ομοιομορφία σε όλα τα δωμάτια. Επίσης κάτι άλλο που απολαμβάνει αυτή την εβδομάδα είναι τα παιχνίδια ρόλων. Τι είναι τα παιχνίδια ρόλων? Ας πούμε να παίξουμε μανάβικο. Ότι εσύ είσαι ο μανάβης, εγώ είμαι ο πελάτης, μου πουλάς κάτι. Να παίξουμε ότι είμαστε, στο χωριό μας το λέγαμε κυρίες κουμπάρες, δηλαδή μαμά και παιδάκι, δεν ξέρω γιατί το λέγανε έτσι. Άμα είναι κοριτσάκι, ας πούμε, και έχει κούκλες, να παίξουμε τις κυρίες κουμπάρες, να πάρουμε τις κούκλες μας, να κάνουμε ότι είναι τα μωρά μας, ότι τα φροντίζουμε, ότι καθαρίζουμε το σπίτι μας, καθόμαστε να πιούμε τσάι. Τους αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα πράγματα, όσο μπορούν να τα κάνουν βέβαια, καλό είναι να τους δείχνετε εσείς και να επιμένετε τα παιδάκια, τους αρέσουν και τα καταλαβαίνουν, ακόμα και αν δεν μπορούν να τα κάνουν τόσο καλά όσο ένα παιδί πρώτης, δευτέρας, δημοτικού που μπορεί να τα αποκριθεί σε ένα παιχνίδι ρόλων. Αλλά επίσης μπορείτε να παιχνίδι ρόλων, είναι και το κουκλοθέατρο, να παίξετε κουκλοθέατρο ή αν έχετε Playmobil,
που το παιδάκι δεν μπορεί να το πιάσει πολύ καλά το Playmobil και να παίξει με αυτό. Μπορείτε όμως εσείς να είναι το σπιτάκι και να λέτε η μαμά πάει να κάνει το πρωινό, το παιδάκι ξυπνάει. Θα δείτε ότι το παιδάκι σας θα κάθετε και θα παρακολουθεί τη σκηνή σας και θα ακούει την ιστοριούλα που θα βλέπει να παρίσταται μπροστά του. Οπότε τους αρέσουν πάρα πολύ στην 64η εβδομάδα. Ναι, στην 64η εβδομάδα τα παιχνίδια ρόλων. Και πάμε στην τελευταία καταγεγραμμένη εβδομάδα αναπτυξιακού άλματος, που είναι η 75η. Και πλέον δεν έχουμε να κάνουμε με ένα βρεφάκι, αλλά με ένα παιδάκι, ένα μεγάλο παιδί, το οποίο τι κάνει σε αυτή την εβδομάδα. Αντιλαμβάνεται ότι είναι μέρος ενός συνόλου και συγκεκριμένα της οικογένειας. Και καταλαβαίνει και τους ρόλους μέσα σε αυτή την οικογένεια. Ότι είναι η μαμά μου, ο μπαμπάς μου, τα αδέρφια μου, το γατάκι μας, το σκυλάκι μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το παιδί. Γιατί έτσι σταδιακά αρχίζει και να αντιλαμβάνεται ότι είναι και μέρος ενός μεγαλύτερου συνόλου της κοινωνίας. Όταν πάει σχολείο, θα αντιλαμβάνεται ότι είναι μέλος της τάξης του. Θα καταλαβαίνει τους ρόλους μας στην τάξη του. Αυτή είναι η δασκάλα, αυτοί είναι οι μαθητές μου. Τις διαφορετικές συμπεριφορές που έχουμε προς τους γονείς, τα αδέρφια, τη δασκάλα, τους συμμαθητές. Οπότε αυτή η εβδομάδα είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί το παιδί μας καταλαβαίνει τους ρόλους, ας το πούμε, στην κοινωνία. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεό μας με τα αναπτυξιακά άλματα. Ελπίζω να σας φάνηκε τόσο πολύ ενδιαφέρον όσο φάνηκε και σε μένα. Να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα παιδάκια σας καλύτερα. Όπως είπα, το ξαναλέω, υπολογίζουμε τις εβδομάδες αναπτυξιακών αλμάτων από την πιθανή ημερομηνία του εκτού πάντα, το τονίζω αυτό. Μπορείτε, αν έχετε ημερολόγιο τείχου, εμείς έχουμε, να σημειώσετε πότε θα είναι αυτά τα άλματα ή να το έχετε στο νου, γιατί εντάξει δεν μπορείτε να υπολογίζετε συνέχεια και να ξέρετε, αλλά όταν πλησιάζει θα το καταλαβαίνετε και θα αναγνωρίζετε καλύτερα τις συμπεριφορές του παιδιού σας. Αυτά από μένα, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, οπότε μέχρι την επόμενη εβδομάδα, σας φιλώ!